Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει το νέο ασφαλιστικό με διαδοχικέ εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασία. Για την έκδοση των συντάξεων, ημερομηνία κλειδί θεωρείται πλέον η 12η Μαου, καθώ αιτήσει συνταξιοδότηση που έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή θα υπολογίζονται με το παλαιό καθεστώ, με βάση δηλαδή ότι ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Στο νέο καθεστώ υπάγονται αιτήσει που έχουν υποβληθεί από τι 13 Μαου και μετά, καθώ και αιτήσει που έγιναν πριν από την ημερομηνία αυτή, εάν αφορούν σύνταξη που τέλει σε αναστολή λόγω μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ωρίου ηλικία. Όσοι συνταξιδοτηθούν με το νέο καθεστώ χάνουν το επίδομα συζύγου και παιδιών. Καθώ το επίδομα καταργείται και θα δίνεται στο εξή ω επίδομα στήριξη τέκνων από τον ΟΓΑ με εισοδηματικά κριτήρια. Συνεχώ κόβουν. Όλοι οι δημόσιοι πάλι έχουν χάσει πάνω από το 30%. Όσοι ξεπέρνουν το πλαφόν των 1.300 ευρώ μεικτά, στο άθροισμα κύρια και επικουρικής θα δουν μειώσει στι επικουρικέ του συντάξει, αρχίζει γενομένη από τον επόμενο μήνα. Στη διαμορφώση του ορίου των 1.300 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάση φύσεως επιδόματα αναπηρία. Οι περικοπές εκτιμώνται ότι θα ξεκινούν από 5% και θα φτάνουν στο 30% για υψηλές υπηκουρικές συντάξεις. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές μετά τη μείωση δεν πρέπει να πέφτουν κάτω από τα 1.300 ευρώ μικτά. Τα ταμεία αυτά τα φτιάξαν εργαζόμενοι με δικά τους χρήματα. Τα, έχετε, τα έχουν κατακαιρουργήσει όλα. Οι περικοπέ στι επικουρικέ συντάξει θα έχουν αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο και τα ποσά θα πρέπει να παρακρατηθούν σε ισόποσε δόσει. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση τη εισφορά υπέρ επικουρική ασφάλιση κατά μισή μονάδα για εργαζόμενου και εργοδότε και η νέα εισφορά για του ελεύθερου επαγγελματίε. Όσον αφορά στο ΕΚΑΣ, με σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι παραμένει μειωμένη στο 10% η φαρμακευτική δαπάνη και για τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχασαν το επίδομα λόγω της αλλαγής των εισοδηματικών κριτηρίων. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν υπάρχει μείωση συντάξεων όταν από το συνταξιοδοτικό έχει περικοπεί 1,8 δις για το τρίτο μνημόνιο. Με ειδικέ εγκυκλίου, διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στην έκδοση προσωρινών συντάξεων και στο ξεπάγωμα των εφάπαξ. Και οι δύο παροχέ ορίζεται ότι θα καταβάλλονται πλέον κατά απόλυτη προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία, νωρίτερα δηλαδή από του άλλου ασφαλισμένου.